εκδοχή λευκών μπαλονιών με δεμένα σακούγια στον ουρανό της μεθοριακής ζώνης Γκεόγκι Καγκουόν στη Νότια Κορέα. Χέ, 천조각 등 각종 오염 물질이 확인되었고 현재 관련 기관에서 이를 정밀 분석 중에 있으며 현재까지 화생방 오염 물질은 발견되지 않았습니다. Πρόκειται για άλλη μια ψυχολόγητη και πέραν κάθε λογικής κίνηση του Κιμ Γιονγκούν, εις απάντηση της ρήψης προπαγανδιστικών φυλαδίων εναντίον του καθεστώτος της Πιονγκιάνγκ από πλευράς νοτιοκορεατών ακτιβιστών σε παραμεθόριες περιοχές. Τα 200 και πλέον μπαλόνια έθεσαν από την πρώτη στιγμή σε κινητοποίηση τις αρχές του Νότου υπό τον φόβο ύπαρξης εκρηκτικών. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους. Μην έρχεστε σε επαφή με κανένα άγνωστο αντικείμενο και ενημερώστε την πλησιέστερη στρατιωτική βάση ή την αστυνομία. Η άμεση κινητοποίηση ομάδων ταχείας αντίδρασης και εκαθάρισης εκρηκτικών έληξε εντός μερικών ωρών το συναγερμό. Η δυσοσμή από τα απορρίμματα και τα περιττώματα ήταν εξάλλου έντονη. Και ενώ η Νότια Κορέα έτρεχε για την κοπριά του Κιμ, στο βορρά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευαν τις πρώτες εικόνες του ηγέτη τους μετά την αποτυχία της τελευταίας εκτόξευσης κατασκοπευτικού δορυφόρου της Πιονγκιάνγκ την περασμένη Δευτέρα. Ο Κιμ Γιονγκούν επιθεώρησε την Ακαδημία Αμυντικών Επιστημών της Βορείου Κορέας, όπου σε ομιλία του κατηγόρησε τις ΗΠΑ για προβοκάτσια και διεμήνυσε πως η συνέχιση εκτόξευσης δορυφόρων είναι ένα κρίσιμο καθήκον για το καθεστώς.